Πέμπτης υποδρομής. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση έχει Λαβνένη με ο Πλάτωνας. Είναι και αυτός σε καλή θέση στη δεύτερη. Εσωτερικά της Ερκώδη Σταρ. Απ' έξω η Άβια, εσωτερικά ο Φιλαρθίνιος, ο Ροσέντος. Πολύ αργό ρυθμό. Είναι πυκνός ο Μήνος. Με Λαβνένη ένα μήκος ο Πλάτωνας. Τώρα ο Δίκαιος έρχεται και αυτός να πλασαριστεί. Πολύ αργός ο ρυθμός της Ερκώδη Σταρ εσωτερικά. Άβια, Ροσέντο ψάχνει πέρασμα. Γκρέι Παλ τρέχει κάπως προς τα έξω και ο Φιλαρθίνιος τώρα είναι στην τελευταία θέση καθώς είναι δίπλα ο Πλάτωνας από την Λαβνένη. Ο Δίκαιος ακολουθεί απ' έξω. Ο Γκρέι Παλ εσωτερικά της Ερκώδη Σταρ καθώς πάμε για 600 με την Λαβνένη, τον Πλάτωνα, τον Δίκαιο και τον Γκρέι Παλ. Εξωτερικά να πλησιάζει και αυτός, πιο πίσω ο Ροσέντο που και αυτός φαίνεται ότι έχει δυνάμεις. Αναγκαστικά θα βγει απ' έξω να κάνει το finish του καθώς Λαβνένη είναι μπροστά. Ο Πλάτωνας συνεχίζει, ο Γκρέι Παλ και αυτό της Ερκώδη Σταρ, ο Δίκαιος και ο Ροσέντο, Λαβνένη, Πλάτωνας και Γκρέι Παλ τώρα που συνεχίζει το ανέβασμά του και είναι καλό. Λαβνένη, Γκρέι Παλ στα τελευταία μέτρα προσπαθεί και πιέζει. Η Λαβνένη είναι μπροστά όμως, ο Γκρέι Παλ φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να παλέψει. Λαβνένη και Γκρέι Παλ, Λαβνένη επιμένει, Γκρέι Παλ, Ροσέντο, Λαβνένη θα κερδίσει τον Γκρέι Παλ, Ροσέντο και Πλάτωνας. Θα αντέξει λοιπόν η Λαβνένη στις επιθέσεις πρώτα του Πλάτωνα, στη συνέχεια του Δίκαιου και στο τέλος του Γκρέι Παλ για να φτάσει στη νίκη.